Γεια σας κυρίες και κύριοι, είναι χαρά μου που βρισκόμαστε εδώ να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας γύρω από τα μεγάλα, τα επίμαχα προβλήματα που απασχολούν τον τόπο μας. Ο πολιτικός μαραθώνιος στο Έξτρα μεταδίδεται κάθε Σάββατο 12.30 ώρα το βράδυ επί δύο 12.30 ώρα το βράδυ του Σαββάτου ξεκινάει και κρατάει 2 ώρες και Δευτέρα πρωί 6.30 με 7.30 για όσους ξυπνάνε να πάνε για τη δουλειά τους και θέλανε λίγο να ενημερωθούν. Και θέλουν μάλλον λίγο να ενημερωθούν. Να ευχαριστήσω όλους για την καλοσύνη σας, για την όποια στήριξη παρέχετε και πιστεύω ότι μέρα με τη μέρα θα συνειδητοποιείτε ότι η στήριξη πρέπει να είναι έντονη και ισχυρή η στήριξη που παρέχεται στην Ένωση Κεντρών, γιατί είναι το μόνο κόμμα που αντιμετωπίζει σοβαρά και την κοινωνία και την οικονομική κρίση, είναι το μόνο κόμμα το οποίο κομίζει ελπίδες για έξοδο από την κρίση, όταν οι υπόλοιποι κοκορομαχούν και λειτουργούν ανεύθυνα. Οι υπόλοιποι και τα πρόσωπα τα πολιτικά και τα κόμματα τα πολιτικά. Ευχαριστούμε λοιπόν όσους στηρίζουν την προσπάθειά μας και νομίζω ότι η πιο στενή παρακολούθηση των εκπομπών μας θα σας δημιουργήσει και το χρέος να στηρίξετε πολύ πιο δυνατά την προσπάθειά μας. Ήθελα δύο λόγια να πω για αυτά που γίνονται τις τελευταίες ημέρες. Όσοι παρακολουθείτε και τις εκπομπές που κάνω σε ραδιόφωνα της επαρχίας, θα έχετε μια ενημέρωση για τις τελευταίες μας απόψεις. Αλλά είμαι υποχρεωμένος ορισμένα πράγματα να τα αναλύσω σε αυτήν την εκπομπή, η οποία είναι και η ναυαρχίδα της προσπάθειάς μας, υποτίθεται, και είναι και η κεντρική εκπομπή από την οποία δίνουμε τις κατευθύνσεις. Έχουν μπει τώρα πολλά ζητήματα. Έχει γίνει πακετοποίηση του ελληνικού προβλήματος, δηλαδή αντιμετωπίζεται πακέτο το ελληνικό πρόβλημα, και αντιμετωπίζεται και το ζήτημα των δόσεων, των τριών δόσεων που μας οφείλονται, που υψούνται στο 44 δισεκατομμύρια ευρώ, τα εντός του 2012 ποσά που πρέπει να λάβει η Ελλάδα, που προκύπτουν από τις υπογραφές και συμβάσεις ότι πρέπει να λάβει η Ελλάδα. Έχουμε επίσης ένα ποσό για την επιμήκυνση που θα χρειαστεί περαιτέρω χρηματοδότηση η ελληνική οικονομία για τη διετή επιμήκυνση, την οποία ζήτησε η Ελλάδα και απεδέχτησαν οι Τροϊκανοί. Είναι ένα ποσό άλλο, το ανυψώνουν στα 32,5 δις ευρώ. Εγώ προσωπικά το ανυψώνω σε 50 δις. Θα δούμε ποιος έχει δίκιο στην πορεία του χρόνου. Και έχουμε και το κούρεμα του ελληνικού χρέους, το οποίο είναι ένα ποσό γύρω στα 80 δις ευρώ. 80 με 100 δις. Για να γίνει το χρέος το 2020 να είναι βιώσιμο, να είναι δηλαδή γύρω στο 120% του ΑΕΠ. Αθροίστε αυτά τα ποσά, 80 δις, 80 δις για το κούρεμα, 50 δις για την επιμήκυνση, 32,5 βγάζουν εδώ ο Σαμαράς με τον Γιούγκερ, εγώ λέω 50. Γιατί ξέρω ότι η ύφεση θα τρώει τα σωτικά μας και θα αυξάνει τις μαύρες τρύπες. Και τα 44 είναι σοβαρό ποσό,
το άθροισμα 80 και 50 και 44, είναι κάπου, κοντεύουν 180 δις. Και αν αυτά προσθεθούν στα 115 που έχουμε ήδη λάβει, από το 9 την αρχή του μνημονίου, μιλάμε για 300 δις ευρώ. Δηλαδή πράγματι μιλάμε για πακέτο διάσωσης, το οποίο ξεπερνά και τη φαντασία. Όταν η Κύπρος ζητάει πακέτο 5 δις, όταν η Ρωσία ζήτησε 8 δις δολάρια κλπ. Συζητούμε δηλαδή για πραγματικά πανάκριβο πακέτο διάσωσης μιας χώρας. Και μιας χώρας που στο μεταξύ δεν κάνει διαρθρωτικές αλλαγές και επομένως δεν δείχνει με τη στάση της ότι σέβεται όλα αυτά τα δις ή πολύ περισσότερο διατίθεται να τα επιστρέψει. Είναι λοιπόν σοβαρό το ζήτημα της Ελλάδος και εγώ πιστεύω ότι είναι και άλυτο. Διότι και να μας δώσουν το ποσό τώρα των 40 δις, αυτό 44 δις, δεν θα το εκταμιεύουν έτσι απλά όπως θέλουμε εμείς, πάρτε τα λεφτά, αλλά θα λένε δεν κάνατε το ένα, δεν κάνατε το άλλο, θα το καθυστερούν και θα μας υποχρεώνουν να προχωράμε σε πράγματα τα οποία είναι αμφίβολο αν θα τύχουν κοινωνικής αποδοχής στο εσωτερικό της Ελλάδος και επίσης αμφίβολο αν θα οδηγήσουν σε ανόρθωση της οικονομίας όπως ελπίζουν οι Ευρωπαίοι. Είναι αμφίβολο αν θα οδηγήσουν σε ανόρθωση της οικονομίας. Δηλαδή είναι ένα πείραμα που μπορεί να μείνει στο εργαστήριο μόνο και να μην τύχει εφαρμογής αυτό το εγχείρημα διάσωσης της ελληνικής οικονομίας. Αυτή είναι η σκληρή, η αντισόπιτη πραγματικότητα, την οποία δεν καταλαβαίνω γιατί η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά και προσωπικά ο κύριος Σαμαράς προσπαθεί να ωρεοποιήσει λέγοντας ότι θα έρθουν επενδυτές, λέγοντας ότι η Ελλάδα θα ανταλλάξει όλα, λέγοντας διάφορα πράγματα τα οποία μάλλον στη σφαίρα της επιπολαιότητας μπορούν να κινηθούν. Απ' την άλλη μεριά έχουμε και τις αντιδράσεις παραδοσιακού τύπου, δηλαδή έχουμε εξεγέρσεις στους δήμους, έχουμε εξεγέρσεις στα πανεπιστήμια, αποβλέπουσες στην μη εφαρμογή κάποιων νόμων που πέρασε η κυβέρνηση, η παρούσα ή η προηγούμενη. Έχουμε καταλήψεις, έχουμε συνεχείς απεργίες, έχουμε εκδήλωση συμπαράστασης των δημοσίων υπαλλήλων προς τους υποτιθέμενα βγαίνοντες σε διαθεσιμότητα. Έχουμε κάποιες αντιδράσεις, οι οποίες αντιδράσεις δημιουργούν ένα ερωτηματικό κατά πόσο θα καμφθούν οι αντιδράσεις αυτές και κατά πόσον θα μπορέσει η κυβέρνηση να πείσει ότι προχωράει ή μένουν μόνο στα χαρτιά και στο εργαστήριο, όπως σας είπα, οι πειραματικές της διαθέσεις. Είναι δύσκολο το πρόβλημα γιατί έχει δηλητηριαστεί ο Έλληνας από μια πολύχρονη φαυλοκρατία και έχουν δημιουργηθεί ανισότητες τις οποίες δεν βλέπουμε παρά τις λέμε προσπάθειες να μας κόψουν μισθούς και συντάξεις. Ενώ ορισμένοι μισθοί και ορισμένες συντάξεις που κόβονται, καλώς κόβονται. Αλλά τις τσουβαλιάζουμε όλα τα μέτρα σε ένα σακί, σε ένα τσουβάλι, τα τσουβαλιάζουμε. Και ενώ οι μεγάλες συντάξεις και οι μεγάλοι μισθοί καλώς κόβονται, δεν τα διαχωρίζουμε.
να πούμε ότι να στηρίζουμε τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα και επιβάλλουμε θυσίες εις τους ισχυρούς, εις τους υψηλοσυνταξιούχους και τους υψηλομίστους. Δεν τα τοποθετούμε έτσι, παρά μιλούμε για αντιλαϊκά μέτρα. Ενώ το κόψιμο μεγάλων μισθών και προκλητικών συντάξεων δεν είναι αντιλαϊκό μέτρο, αλλά ενδεδειγμένο μέτρο, γιατί κακώς σε ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων ή συνταξιούχων είχαν δοθεί τόσο υψηλοί μισθοί και τόσο υψηλές συντάξεις. Δεν κάνουμε και χάνουμε το ποιοτικό κριτήριο τι έπρεπε να κάνουμε και χωρίς κρίση. Εγώ φωνάζω από το 1990 ότι πρέπει να μειώσουμε τις μεγάλες συντάξεις, πρέπει να κόψουμε τα μεγάλα εφάπαξ, πρέπει να μειώσουμε τους μεγάλους μισθούς για να απαλύνουμε, να βοηθήσουμε το επίπεδο ζωής των φτωχοτέρων εισοδηματικά στρωμάτων. Αυτό το έλεγα από το 90. Άρα, τεινά των μέτρων που εφαρμόζονται είναι ενδεδειγμένα. Αλλά χαλάει η εικόνα των μέτρων αυτών, επειδή οι θυσίες επεκτείνονται εις όλους ή κατεβαίνουν και στα πολύ χαμηλά εισοδήματα οι θυσίες, κόβονται κάποια επιδόματα πολυτέκνων τα οποία καλώς είχαν θεσπιστεί και επεβάλλοντο στην ελληνική κοινωνία και για τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας, κόβονται και αυτά. Κόβονται και άλλα πράγματα, πολλά πράγματα κόβονται, με αποτέλεσμα και τα λίγα καλά μέτρα που εφαρμόζει η κυβέρνηση να χάνουν την αξία τους και το κύρος τους, γιατί συσσωματούνται, δηλαδή μπαίνουν στο ίδιο σώμα, έτσι, με άλλα κακά μέτρα που κακώς λαμβάνονται και που ούτε ουσιαστικό οικονομικό αποτέλεσμα δημιουργούν. Δηλαδή η κυβέρνηση αυτή και οι προηγούμενες του Γιώργου Παπανδρέου δεν είχαν το ποιοτικό κριτήριο σε ποιους πρέπει να κόψεις, στους ισχυρούς, στους δυνάμενους, στους βολεμένους, δεν το έθεταν έτσι, παρά τσουβάλιαζαν την κοινωνία και έκοβαν από όλους. Έκοβαν από όλους με αποτέλεσμα να περνάει προς τα έξω ότι κόβουμε μισθούς και συντάξεις. Και βέβαια το κόψιμο έτσι, το συνεχές κόψιμο μισθών και συντάξεων είναι κάτι το αντικοινωνικό, κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει κοινωνική έκρηξη, ακόμη και επανάσταση, και είναι κάτι που δεν λύνει το πρόβλημα. Δεν λύνει το πρόβλημα, ιδιαίτερα όταν κι άλλα μέτρα μετά από λίγο, κι άλλα εφαρμόζονται μετά από λίγο, συνεχώς κι άλλα μέτρα. Οπότε γελιοποιείται η ιδέα της υιοθέτησης μέτρων. Όταν τα μέτρα είναι τα μη ενδεδειγμένα, γελιοποιείται κάθε κυβερνητική προσπάθεια. Και όταν ομολογείται ότι ασκόπως λαμβάνονται, αφού δεν επιλύουν το πρόβλημα, δεν δίνουν σοβαρή και σαφή λύση στο πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα μεγάλο λάθος. Το ένα μεγάλο λάθος είναι ότι δεν έχουμε ποιοτικό κριτήριο από ποιους πρέπει να κόψουμε και ποιους πρέπει να στηρίξουμε. Δεν το έχουμε αυτό το κριτήριο. Και οριζοντιοποιούμε τις θυσίες με αποτέλεσμα να δυσφημίζεται το πρόγραμμα και να είναι απρόθυμος ο λαός να συμβάλλει στην εφαρμογή ενός προγράμματος. Λοιπόν, αυτό είπαμε είναι το ένα μεγάλο κουσούρι του μνημονίου, το ένα μεγάλο κουσούρι της πολιτικής που τηρείται εδώ και 3 χρόνια. Από την άλλη μεριά, άλλες καρκινοπάθειες,
όπως είναι η πολυθεσία. Δεν αγγίζονται καθόλου, συνεχίζουν να υπάρχουν. Η άλλη καρκινοπάθεια που είναι οι διπλές, τριπλές συντάξεις, ούτε αυτές αγγίζονται. Μόνο κόβουμε το 20% από τη δεύτερη, την τρίτη σύνταξη. Παραμένουν τρεις οι συντάξεις όσων ελάμβαναν τρεις. Άρα και αυτή η καρκινοπάθεια συνεχίζεται. Το γεγονός ότι εργάζονται οι συνταξιούχοι που παίρνουν πάνω από 1000 ευρώ και αυτό επιτρέπεται. Προημερών είδα έναν στρατηγό σε αποστρατεία, ο οποίος μου παρεπονέθη ότι από 2.600 που ελάμβανε, του τα έχουν κάνει 1.800. Και τον είδα που εργαζόταν γενικός διευθυντής σε σούπερ μάρκετ. Λέω, καλά, στρατηγέ μου, να δεχθώ τα παραπονά σου που από 2.700, πόσα μου είπες, πήγες 1.800 και μου λέει κι άλλο θα μου κόψουν. Ναι. Εσύ όμως εργάζεσαι εδώ, του λέω. Εσύ εργάζεσαι. Τι είναι εδώ αυτό? Δηλαδή συνεχίζεται το άλλο κουσούρι, οι συνταξιούχοι να εργάζονται. Συνεχίζεται η χρηματοδότηση των κομμάτων, περιμένουν αμάν και πώς τη δώσει τώρα αυτή των 44 δις για να πάρει Νέα Δημοκρατία 25 εκατομμύρια ευρώ για το κόμμα, να πάρει Χρυσή Αυγή 4 εκατομμύρια ευρώ, να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ 20 εκατομμύρια ευρώ για να ταΐζουν τα προκτικά τους και τα τεμπελόσκυλα των γραφείων τους. Συνεχίζεται και αυτό. Και στη Βουλή ζητούσα απόλυση των αργομίστων, γιατί στη Βουλή από τα 1.700 άτομα που δουλεύουν, και κακώς λένε 1.600, 1.700 είναι τα άτομα που δουλεύουν, έχω άμεση πληροφόρηση, 150 εργάζονται, οι στενογράφοι, οι διερμηνείς, και κάποιοι συγκεκριμένοι εργάζονται. Οι περίπου 1.500 είναι παντελώς αργόμιστοι και παίρνουν μόνο το μισθό τους. Ζήτησα την απόλυσή τους. Γιατί έχουν δίκιο που φωνάζουν στους Δήμους κάποιοι, δουλεύουμε λέει και να μας διώξουν. Εδώ υπάρχουν συγγενείς των βουλευτών που υποτίθεται εργάζονται στη Βουλή και δεν προσέρχονται καθόλου, παίρνουν μόνο το μισθό τους. Από αυτούς δεν έπρεπε να ξεκινήσει το απολυτήριο, από τους συγγενείς των βουλευτών. Παρά τα αυτά, η κυβέρνηση έκανε πίσω και κάποιες προσπάθειες αφαίρεσης προνομίων δεν αποτόλμησε να τις θεσπίσει. Επικαλούμενη το αυτοδιοίκητο της Βουλής και διάφορες ανοησίες πίσω από φιλοσικής, τι κρύβεται? Κρύβεται η προστασία των παιδιών και των ανιψών τους. Επίσης υπάρχουν 12.000 αποσπασμένοι του δημοσίου που είναι στα κόμματα, στους βουλευτές, στα υπουργεία και τα λοιπά. Αυτοί συνεχίζουν να είναι άφαντοι. Δεν υπάρχουν πουθενά. Και τους βλέπουμε μόνο όπου μιλάει ο Σαμαράς, όπου μιλάει ο Βενιζέλος, όπου μιλάει ο Τσίπρας, τους βλέπουμε να εμφανίζονται. Δηλαδή είναι άνθρωποι που τους πληρώνουμε για να πηγαίνουν μια φορά το 20ήμερο σε μια ομιλία του Τσίπρα, σε μια ομιλία του Σαμαρά. Και τους πληρώνουμε αδρά για αυτό τους το κατόρθωμα. Επομένως, βλέπω ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να ανέχεται τη σαπίλα και τη διαφθορά, δεν τολμάει να αφαιρέσει προνόμια και σπατάλες που δημιουργούν ελλείμματα, μεγάλα ελλείμματα, δεν αποτολμάει η κυβέρνηση, αφήνει παθογένειες του τύπου πολυθεσία, διπλές, τριπλές συντάξεις, συνταξιούχοι που κέτλα πάνε πάνω από 1000 ευρώ σύνταξη, εργάζονται, αφήνει τέτοιες παθογένειες, χρήματα κομμάτων κλπ, τα αφήνει από το κράτος, κανονικά να εισραίουν στα ταμεία των κομμάτων, αποσπασμένους υπαλλήλους της Βουλής. Δεν προχωράει λοιπόν σε σύγκρουση με τη σπατάλη,
Και πάει να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα άδικο και άνισο, γιατί αφαιρεί φοροαπαλλαγές και επιδόματα και προσπαθεί να κάνει στα φάρμακα και στα νοσήλια μειώσεις, σε πράγματα δηλαδή τα οποία θίγουν ευθέως την αξιοπρέπεια του πολίτη. Δεν τολμάει εκεί που πρέπει και έχει θράσος η κυβέρνηση να κόβει πράγματα που στο δυτικό κόσμο θεωρούνται αδιαπραγμάτευτα, τα φάρμακα, το νοσήλιο, το νοσοκομείο κλπ. Εις μια τέτοια κυβέρνηση το κόμμα μας, η Ένωση Κεντρών, δεν παρέχει καμία πίστοση χρόνου. Εις μια τέτοια κυβέρνηση. Και επιμένω, ζητώ την παρέτησή της. Και τι, πού πιστεύω ότι θα καταλήξουμε. Εγώ πιστεύω ότι σε διάστημα σύντομο, δεν ξέρω τι είδους τόνωση θα κάνει η δόση αυτή που θα λάβουν, νομίζω μικρή τόνωση θα δώσει στην κυβέρνηση, διότι θα συνοδεύεται από έλεγχο των πληρωμών από τους Ευρωπαίους, άρα δεν θα είναι ασίδωτος ο Σαμαράς να μοιράζει όπου θέλει τα λεφτά. Συνεπώς φρονώ ότι πάμε σε ένα οικονομικο-πολιτικό αδιέξοδο που θα οδηγήσει τον κύριο Σαμαρά σε άτακτη παρέτηση, όπως οδηγήθηκε και ο Γιωργάκης. Ο Γιωργάκης μας έφαγε μία διετία, πιστεύω ο Σαμαράς να μην έχει τέτοιες ελπίδες να μας φάει η διετία. Πιστεύω να είναι ο λίγων μηνών η παρένθεση του κύριου Σαμαρά και περιμένω μετά τον Ιανουάριο την παρέτησή του. Εγώ προσωπικά και το σχηματισμό κυβέρνησης οικουμενικής. Αυτό ζητώ, στην οποία κυβέρνηση επιμένω ότι πρέπει να μπει και το ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να μπουν και άλλες δυνάμεις. Ακόμη και η Ένωση Κεντρών διατίθεται να συμμετέχει με ένα ή δύο πρόσωπα εις μια τέτοια κυβέρνηση, με την έννοια ότι οι απόψεις μας είναι απόψεις σοβαρές, είναι απόψεις σημαντικές, είναι απόψεις σύνθεσης και ευστοχίας των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν. Και πιστεύω ότι ο χώρος του κέντρου, σαν χώρος της λογικής και της σύνεσης, έχει θέση σε μια οικουμενική κυβέρνηση και όχι φωνές ακραίες και απόψεις εξτρεμιστικές, όπως αυτές που διατυπώνονται από τα περισσότερα κόμματα. Επομένως, περιμένω μια οικουμενική κυβέρνηση. Ο λίγων υπουργών, 8 μόνο υπουργών και με ένα πρωθυπουργό αποφασιστικό και αποφασισμένο να συγκρουστεί με το αχανές δημόσιο. Αυτή την περιγραφή κάνω του πρωθυπουργού. Ένας πρωθυπουργός που να μην έχει προϋπηρεσία σε κόμματα, να είναι καθαρά τεχνοκράτης, τον οποίον θα στηρίξουν τα σοβαρά κόμματα της Βουλής και ελπίζω και ο κύριος Τσίπρας. Εγώ θεωρώ και τον κύριο Τσίπρα σοβαρό, παρότι τις απόψεις του τις θεωρώ σοφιστικές, τις θεωρώ λαϊκίστικες, τις θεωρώ σε μια προσπάθεια ψηφοθυρίας και μόνον κλπ. Θεωρώ ότι υπάρχουν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι που είναι σοβαροί και κάποιοι που είναι έξαλλοι. Και έργο δικό μας είναι, της κοινωνίας μας, να βοηθήσουμε τους σοβαρούς να αποβάλουν τους έξαλλους. Νομίζω ότι αφού αυτό το κόμμα έχει γίνει πρώτο, έτσι όπως δείχνουν όλες οι μετρήσεις, αυτό πρέπει να έχει και τον κύριο λόγο στη δημιουργία της κυβέρνησης. Τον κύριο λόγο. Και δει το χειρισμό των οικονομικών, αφού λέει ότι έχει κάποιες νέες αντιλήψεις, να πάει ο κύριος Τσίπρας αυτές τις αντιλήψεις να τις συζητήσει με τους Ευρωπαίους, να δούμε πώς θα τον αντιμετωπίσουν. Γιατί και όσο τηρούμε τη γραμμή, ποια γραμμή, να λέει ο Σαμαράς ότι ο Τσίπρας είναι λόμπι της δραχμής, όσο
τηρούμε αυτή τη γραμμή. Του λέω το κύριο Σαμαρά, καλά έκανε αυτή την κυβέρνηση. Οι Ευρωπαίοι δίνουν τα δις. Πού τα δίνουν? Αν αύριο πέσεις εσύ κύριε Σαμαρά και έρθει ο Τσίπρας, οι Ευρωπαίοι θα έχουν χάσει τα λεφτά τους. Και εγώ πιστεύω ότι η πιο βασική αναστολή στις αποφάσεις των Ευρωπαίων είναι αυτό το πράγμα, ότι στην Ελλάδα έχουμε διαμορφώσει δύο στρατόπεδα, ένα ευρωπαϊκό και ένα αντιευρωπαϊκό. Καλά, τώρα κυβερνάει το ευρωπαϊκό, αλλά αν σε 2-3 μήνες πέσει και έρθουν οι άλλοι, οι Ευρωπαίοι θα χάσουν τα λεφτά τους. Δίνω λοιπόν μεγάλη βαρύτητα στο να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ τον καθοριστικό λόγο της κυβέρνησης που θα σχηματιστεί τον Ιανουάριο. Να έχει το οικονομικό της χώρας, να πάει να διαπραγματευτεί. Καλύτερα να χάσουμε ένα μήνα, να καταλάβουμε εν πάση περιπτώσει πόσο σοβαρό είναι αυτό το κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, πόσο σοβαρά το λαμβάνουν υπόψη οι εταίροι μας στην Ευρώπη, παρά να υπάρχει μία μόνιμη κόντρα και να ξέρουμε ότι όταν πέσει ο Σαμαράς θα γκρεμιστούν όλα. Αυτό είναι κάτι που και στους Ευρωπαίους, επαναλαμβάνω από ό,τι συζητώ, δημιουργεί μεγάλο δισταγμό μέσα τους. Άλλωστε εγώ κρίνω ότι και ο Σαμαράς μας οδηγεί στη δραχμή. Γιατί λέει το Τζίπρα λόμπι δραχμής? Και ο Σαμαράς που μας οδηγεί στη δραχμή, δεν μας οδηγεί? Υπάρχει περίπτωση το πρόγραμμα αυτό να τύχει, να έχει καλή τύχη? Υπάρχει περίπτωση αυτή η κυβέρνηση να παραμείνει και να ανορθώσει την οικονομία? Μηδενική είναι η ελπίδα για κάτι τέτοιο. Η κυβέρνηση αυτή είναι θέμα χρόνου να αποφάνει. Και ο Σαμαράς να έχει ακριβώς καρπόν την τύχη του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Επομένως, επιτρέψτε μου αυτήν τη διασταλτική σκέψη, την θέτω μπροστά στον ελληνικό λαό, ότι ο τόπος χρειάζεται μια κυβέρνηση σύνθεσης και σε αυτήν την κυβέρνηση δεν μπορούμε να πετάμε έξω το πρώτο κόμμα. Έτσι όπως είναι. Έτσι, πρώτο κόμμα έχει γίνει διότι παρουσιάζει ευχάριστη την εικόνα, αφού λέει ότι δεν θα κόψουμε μισθούς, δεν θα κόψουμε συντάξεις, δεν θα αφαιρέσουμε από κανέναν τίποτα και έχει μαγικές λύσεις, αυτομάτως έγινε πρώτο κόμμα, γιατί ο ελληνικός λαός έχει μάθει εύκολες λύσεις να ακούει και να ψηφίζει. Δεν πάβει όμως να είναι ένας μεγάλος κίνδυνος για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή αυτό το κόμμα. Και όσο ο κίνδυνος αυτός υπάρχει, οι Ευρωπαίοι θα διστάζουν και να χρηματοδοτούν και να στηρίζουν την Ελλάδα. Θα έχουμε ένα μόνιμο πρόβλημα. Προτιμώ λοιπόν μια και καλή να πάρουμε, όπως το γόρδιο δεσμό, ένα σπαθί να λύσουμε αυτή το θέμα, αυτό το γρίφο, παρά να διατηρούμε αυτό το ερώτημα ότι υπάρχει ένας Τσίπρας που υπόσχεται λαβούς με πετραχίλια, το οποίο να χαλάει όλη την προσπάθειά μας. Απόψη μου είναι αυτή. Θέλω να πω δύο λόγια για την για τη Χρυσή Αυγή. Βρέθηκα σε κάποιο μετρό, σε ένα καφενεδάκι που ήταν κοντά σε κάποιο μετρό, και ήρθαν και κάτσανε επίτηδες δίπλα μου δύο άνθρωποι. Όταν με είδαν ότι καθόμουν εκεί, εγώ περίμενα κάποιον. Αυτοί οι δύο άνθρωποι βάσταγαν δύο τσαντάκια. Πού το κακό, βγάζει ο ένας από το τσαντάκι, επιδεικτικά για να το βλέπω δίπλα μου καθόντσαν, ήρθαν και κάτσανε επίτηδες δίπλα μου. Βγάζει από το τσαντάκι μία φωτογραφία έγχρωμη του Μεταξά. Την ξαναδιπλώνει, τη βάζει μέσα. Βγάζει ένα δεύτερο ρολό
και ήταν η φωτογραφία του πουλιού της 21ης Απριλίου. Και έγραφε 21 Απριλίου. Με το πουλί της Χούντας. Λοιπόν, βγάζει μετά την εφημερίδα της Χρυσής Αυγής. Και πολεμούσαν αυτοί, προφανώς πολεμούσαν να με ερεθίσουν, να γυρίσω να τους πω, δεν τρέπεστε. Εγώ όμως τους αγνόησα. Μετά από λίγο, από μία σακούλα πανομοιότυπη δεύτερη, που βαστούσε ο δεύτερος, άρχισε και έβγαζε και εκείνος του μεταξά, εκείνος την 21η Απριλίου, εκείνος τη Χρυσή Αυγή. Και προσπαθούσαν να με προκαλέσουν. Εγώ πάλι τους αγνόησα. Έμαθα ότι βγάλανε μία φίσα ότι δεν υπάρχουν νεκροί στο Πολυτεχνείο. Ότι δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο και όποιος τους δώσει όνομα νεκρού του Πολυτεχνείου, όποιος τους πει αμυφθήσετε, ότι θα πληρώσουν όποιον, ότι δεν είχε θύματα η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Από ό,τι γνωρίζετε, στο πρόσφατο τεύχος της εφημερίδας Αντιδιαπλοκή έχω τα ονόματα των νεκρών του Πολυτεχνείου. Τα ονόματα, μεταξύ των οποίων τον βουλευτή της Ένωσης Κέντρου, συγχωρεμένο Κοντομάρη. Τα οποία διάβασα σε προηγούμενη εκπομπή, τα ονόματα. Η υπόθεση της Χρυσής Αυγής αρχίζει και παίρνει διαστάσεις εθνικού κινδύνου. Δεν είναι η ασέβεια προς τη δημοκρατία. Είναι η πρόκληση. Εξυμνούν δικτάτορα τον μεταξά. Δεν τολμούν να εξυμνήσουν τον Πατακό και τον Μακαρέζο και τον Παπαδόπουλο. Εξυμνούν τον μεταξά. Ότι δήθεν έκανε το όχι. Αμφισβητούν τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Κάνουν και άλλα πράγματα. Δημιουργούν ιστορία εις βάρος ενός Έλληνα καταστηματάρχη, μαζεύονται Έλληνες εκεί προς συμπαράσταση προς τον καταστηματάρχη και δημιουργούν φανατισμό και μετά αρχίζουν να τα σπάνε σε καταστήματα αλλοδαπών. Δηλαδή οργανώνεται ρατσιστική βία οργανωμένη. Μετά βέβαια βγάζουν ανακοινώσεις ότι δεν έχουν καμία σχέση. Ότι δεν έχουν καμία σχέση. Ο κύριος Δένδιας υποτίθεται ότι θα οργάνωνε αστυνομία κατά του ρατσισμού. Και εκείνος δεν βιάζεται. Ο κύριος Δένδιας δεν βιάζεται. Ποιος ξέρει, προφανώς σκέπτεται να οργανώσει αυτό το ειδικό σώμα της αστυνομίας αφού φύγει από την κυβέρνηση. Τέτοιο με κάνει να σκέπτομαι. Καθυστερεί πάρα πολύ να οργανώσει το ειδικό αυτό σώμα της αστυνομίας κατά της ρατσιστικής βίας. Έχουμε λοιπόν μία Χρυσή Αυγή η οποία κατάφερε και το Σαμαρά, φοβούμενο μη χάσει ψήφους, να είναι υπέρ της αλλαγής του νόμου για την πολιτογράφηση των ξένων. Δηλαδή, να είναι ένα παιδί γεννημένο εδώ 20 χρόνια στην Ελλάδα, να είναι μορφωμένο, να έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο και εμείς να μην του δίνουμε υπηκότητα. Και δεν καταλαβαίνω σεβαστοί μου στο Συμβούλιο της Επικρατείας δικαστές που θέλω να πιστεύω ότι είναι δημοκράτες. Θα μου πείτε, η έννοια της δημοκρατίας είναι κάτι πολύ βαθύ. Είναι βαρύ φορτίο για έναν να λέει ότι είναι δημοκράτης και να είναι αληθινά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, βγάλανε λέει μια απόφαση με την οποία πρέπει να πείθουν οι ξένοι ότι έχουν αγαπήσει την Ελλάδα όσο οι Έλληνες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή παιδί το οποίο γεννήθηκε από ξένους γονείς. Να ναι, από ξένους. Αλλά γεννήθηκε στην Ελλάδα.
και έγινε 20 χρονών. Και φίτησε στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο. Αυτό το παιδί δεν θα είναι Έλληνας, υπήκος, και αυτό γιατί φοβόμαστε τη Χρυσή Αυγή. Όταν σε όλα τα κράτη του κόσμου η οκταετία είναι το ανώτατο διάστημα παραμονής ενός ξένου ότου πολιτογραφηθεί. Ειλικρινά, κατάλαβα ότι η Χρυσή Αυγή ήδη κάνει τη ζημιά της, γιατί κάνει ένα Σαμαρά για να μην χάσει ψήφους, να κάνει αυτός ό,τι κάνει η Χρυσή Αυγή. Λέει να γίνεται φασίστας ο Σαμαράς για να μην μεγαλώνει η Χρυσή Αυγή. Δηλαδή η Χρυσή Αυγή και από τα έδρανα της αντιπολίτευσης κυβερνάει, αφού καταφέρνει δικαστικές αποφάσεις να είναι προς όφελός της και ο Πρωθυπουργός να είναι υπάλληλός της ουσιαστικά. Ας είπε στη Θεσσαλονίκη ο Σαμαράς ότι οι φασίστες και οι νεοναζί δεν έχουν θέση. Δεν έχουν θέση γιατί έγινες εσύ, κύριε Σαμαρά, να με συγχωρήσεις, αλλά εσύ ανέλαβες το ρόλο του να είσαι ναζιστής στη σημερινή Ελλάδα με τον τρόπο, το βεβαιασμένο τρόπο που θέλησες να αλλάξεις τον νόμο πολιτογράφησης των ξένων. Η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, δεν είναι μια χώρα φασιστική, κύριε Σαμαρά. Να ήθελες να κάνεις κάποιες βελτιώσεις, να ήθελες να κάνεις κάποιες αλλαγές σύμφωνες με τους κανόνες δικαίου, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό προσδιορισμό της Ελλάδος, αυτό ναι, αλλά εσύ κάνεις άτακτη αλλαγή του νόμου φοβούμενος τη Χρυσή Αυγή και αυτό προσβάλλει τον ελληνικό λαό, κύριε Σαμαρά. Θέλω να πω επίσης, κλείνω την παρένθεση αυτή. Εγώ έχω πει ότι η Χρυσή Αυγή μένει να αποδείξει ένα νομιμόφρον κόμμα και που σέβεται το Σύνταγμα. Διότι αν αυτό δεν το αποδείξει, πρέπει σύντομα να βρεθεί εκτός νόμου. Στο χέρι της είναι η Χρυσή Αυγή να γίνει νομιμόφρον κόμμα. Γιατί μέχρι τώρα η θητεία της μέσα στη Βουλή δεν είναι θητεία νομιμόφρονος κόμματος. Έτσι να εξηγούμε. Και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω τίποτα, δηλαδή, μάλιστα συμφέρει την Ένωση Κεντρών να σπάσει η δεξιά στα 2-3, συμφέρει να σπάσει και το Πασόκ στα άλλα 2-3. Τι είδαμε τόσα χρόνια από τον δικομματισμό. Αλλά όχι αυτό να γίνει μέσω φασιστών και ναζιστών, να γίνει μέσα από φυσιολογικές διαδικασίες διαμελισμού των κομμάτων. Όχι με την πίεση των φασιστών. Βγήκε ο κύριος Παναγούλης εις τον Παπαδάκη στον Αντένα. Και είπε ότι η δημοκρατία δεν εκδικείται. Η δημοκρατία χαμογελάει και πείθει. Αυτές ακριβώς τις φράσεις χρησιμοποίησε. Η δημοκρατία δεν εκδικείται. Και ζήτησε να γίνει ειδικό δικαστήριο για να περάσουν όλοι οι μνημονιακοί. Αυτοί που υπέγραψαν το μνημόνιο. Αυτό ζήτησε ο κύριος Παναγούλης. Προφανώς μνημονιακός είναι και ο Σαμαράς, έτσι είναι. Προφανώς μνημονιακός είναι και ο Στορνάρας. Προφανώς μνημονιακός που πρέπει να κάτσει στο σκαμνί κατά τον κύριο Παναγούλη είναι και ο Παπακοσταντίνου και ο Γιώργος Παπανδρέου. Γιατί όταν τον ρωτήσαν και οι 153 που ψηφίσανε το μνημόνιο πρέπει να παραπερθούν σε δίκη. Λέει όχι, δεν εννοώ όλους. Λέει εννοώ τους επικεφαλείς. Ως εδώ καλά.
όμως ο κύριος Παναγούλης υπήρξε βουλευτής της πολιτικής άνοιξης. Ο κύριος Παναγούλης είχε προσχωρήσει στο κόμμα του Σαμαρά τότε που το κόμμα ήταν ακροδεξιό. Η πολιτική άνοιξη είχε ιδρυθεί δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι μεγάλο θράσος. Γιατί ήταν αδερφός του αρχηγού της ΕΣΔΗΝ, της Νεολαίας Ένωσης Κέντρου, του Αλέξανδρου Παναγούλη. Και πήγε και πολιτεύτηκε με ακροδεξιό κόμμα ο κ. Παναγούλης. Επιπλέον ο Παπαδάκης δεν τον ρώτησε να του πει, λες ότι οι μνημονιακοί πρέπει να περάσουν από δίκη να... και να παρακαλάνε να περάσουν από δίκη, είπε, μήπως τους λιντσάρει και ο κόσμος, μήπως τους έχουν την τύχη του Αμερικανού πρεσβευτή. Εσύ κύριε Παναγούλη, αν ανελάμβανες την τύχη της Ελλάδας, θα άφηνες την Ελλάδα να πτωχεύσει? Δεν του το επέβαλε αυτό το ερώτημα ο μέγας δημοσιογράφος κύριος Παπαδάκης. Δεν του το επέβαλε αυτό το ερώτημα. Γιατί για να πεις κάποιους προδότες ότι πρέπει να περάσουν από δίκη για εσχάτη προδοσία, πρέπει να πεις τι προδοσία έκαναν. Ναι, εντάξει, μειώνεται το βιωτικό επίπεδο του ελληνικού λαού. Βεβαίως μειώνεται. Αλλά εσύ κύριε Παναγούλη, έχεις άλλη λύση? Ή έχεις λύση την πτώχευση που θα έφερνε όχι μείωση επιπέδου, αλλά ισοπαίδωση του επιπέδου ζωής του ελληνικού λαού? Αυτή σας λέγω την ερώτηση, δεν την υπέβαλε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή πέσανε πάνω στον Παναγούλη πολύ ότι μιλάει για λιντσαρίσματα, δημιουργεί στον κόσμο την τάση της βίας κλπ. Κλπ. Εγώ θα πω μια άλλη οπτική αυτού που είπε ο Παναγούλης. Ο Παναγούλης είναι ο Παναγούλης. Είναι στη σκιά του αδερφού του. Δεν είναι ο Αλέκος ο Παναγούλης. Ο Αλέκος ήταν ο μέγας Παναγούλης, αυτός που άφησε ιστορία. Τούτος εδώ είναι ο άλλος Παναγούλης. Έτσι. Και υπάρχει, αν υπάρχει και βγαίνει σε βουλευτής κλπ, λόγω του μεγάλου ονόματος του αδερφού του. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Λοιπόν, θέλω όμως κάτι άλλο να πω. Κι εγώ που πάω σε καφενεία, σε πλατείες, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα, στην Κρήτη, μου λέγανε θα τους κρεμάσουμε. Με το που έμπαιναν στα καφενεία. Λέω, ποιους να κρεμάσουμε, ρε παιδιά? Αυτούς που μας βάλανε στο μνημόνιο, μου λέγανε, κύριε Λεβέντη. Δηλαδή, μήπως ο Παναγούλης δεν εξέφρασε με την αγαθότητα που έχει, δεν εξέφρασε τη δική του άποψη, αλλά μήπως κατέγραψε στην κοινωνία την υφιστάμενη άποψη. Γιατί όπου πάω μου λένε θα πάρουμε τα όπλα. Φτάσαμε στο τέλος. Πεινάμε, κάνουμε, δείχνουμε. Αυτό το πεινάμε, ας λέει ο Σαμαράς ότι θα σηκωθεί η Ελλάδα, θα πάρει τα δάνεια, θα φέρει στα λιμάνια και στα αεροπλάνα επενδυτές κλπ. Η ζώσα κοινωνία πεινάει. Και η πείνα μπορεί να δημιουργήσει αυτά που είπε ο Παναγούλης. Το ακούσατε αυτό? Η πείνα είναι πολύ επικίνδυνο να δημιουργήσει αυτά που είπε ο Παναγούλης. Να εξηγούμεθα σε αυτό. Ένας από τους λόγους που ζητώ η Οικουμενική Κυβέρνηση και με συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς για να υπάρξει μια συνθετική πλέον κυβερνητική δομή, να πάψουν αυτά οι απειλές για σκοτωμούς, για κρεμάλες, για όπλα κλπ. Επειδή ανήκω στο χώρο του κέντρου, αισθάνομαι, όταν ακούω τέτοιες απόψεις για βία, για κρεμάλες, για διάφορα, αισθάνομαι ότι απέτυχε όχι μόνο το πολιτικό σύστημα, ότι απέτυχε και η Ελλάδα γενικότερα, η χώρα στην οποία γεννήθηκε η δημοκρατία, έφτασε να μιλάει για κουμπούρια και για κρεμάλες.
Αυτό φοβάμαι. Φοβάμαι δηλαδή ότι κι εμείς κάποιοι που δεν ευθυνόμαστε για τα 40 χρόνια μεταπολίτευσης, ούτε ρουσφέτια κάναμε, ούτε κλέψαμε, ούτε ξέρω εγώ μίζες πήραμε, ούτε επειδή όμως συμμετείχαμε και μόνο που αναπνέαμε τον ίδιο αέρα με αυτό το Πασόκ, με αυτή τη Νέα Δημοκρατία, σε ένα καζάνι βράζαμε, φοβάμαι ότι είμαστε όλοι αποτυχημένοι σαν πολίτες, σαν χώρα. Γι' αυτό έκανα αναφορά στον Παναγούλη. Εγώ δεν έχω τίποτα, εγώ και μόνο που είναι αδερφός του Αλέκου, τον συμπαθώ. Αλλά είναι παραστράτημα που είχε βάλει με την πολιτική άνοιξη. Είναι παραστράτημα. Η πολιτική άνοιξη όταν δημιουργήθηκε ήταν δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και είχε υποψηφίους κατά 80% τους υποψηφίους του Καρατζαφέρη. Το ξέρετε αυτό. Μετά έχει ακολουθήσει και μια διαδρομή αυτός ο Παναγούλης λίγο ευτράπελη. Με ποια είναι, ήταν υπουργός του Πασόκ, μετά πήγε Σαμαρά πολιτική άνοιξη, μετά πήγε, τώρα τελευταία ήταν με τον Δημαρά. Είχε έρθει ένα παιδί στο γραφείο μου και λέει πήγα σε ένα κόμμα που έγραφε άρμα πολιτών απ' έξω και ήταν μέσα λέει ο Παναγούλης και διοικούσε. Και τι έκανε, ο μεν Δημαράς πήγε με τον Καμένο, ο δε Παναγούλης με τον Τσίπρα. Δεν είναι αυτές σοβαρές πολιτικές κινήσεις, ας πούμε. Ο κύριος Παναγούλης είναι αξία και, σαν όνομα και έπρεπε κατά την ταπεινή μου γνώμη να είναι σπίτι του. Θα είχε μεγαλύτερη αξία να είναι στο σπίτι του. Δηλαδή ένα τέτοιο μεγάλο όνομα όπως ο Νικήτας ο Βενιζέλος, ο εγγονός του Βενιζέλου. Σαν πολιτική οντότητα δεν είχε βαρύτητα. Ήταν ανάγκη να πολιτεύεται. Και αυτός είχε πάει με τον Σαμαρά, ο εγγονός του Ελευθερίου Βενιζέλου, και πήγε με τον Σαμαρά στην πολιτική άνοιξη, ένα ακροδεξιό κόμμα. Δεν ήταν εξευτελισμός για το όνομα των Βενιζέλων? Δεν ήταν καλύτερα να είναι στο σπίτι του ο κύριος Νικήτας Βενιζέλος? Δεν ξέρω καλά αν ζει κιόλα, γιατί είναι μεγάλης ηλικίας. Ήταν 20-25 χρόνια μεγαλύτερός μου. Δεν ξέρω αν ζει. Εύχομαι να ζει. Γιατί είναι πολυτελής τύπος, είναι έτσι καλός άνθρωπος, ο Νικήτας ο Βενιζέλος. Και το είχα πει, έχεις ανάγκη, του λέω, εσύ να πας στο Σαμαρά, στον ακροδεξιό. Τον είχα δει στη Θεσσαλονίκη, του καψί ένα ξενοδοχείο, τότε που ήταν βουλευτής και αυτός της πολιτικής άνοιξης. Και θέλω να ξέρει και ο κύριος Σαμαράς ότι η κουβέντα περί λιντσαρίσματος που είπε ο Παναγούλης, που άφησε να εννοηθεί, δεν την είπε ακριβώς έτσι, είπε θα έχουν την τύχη του Αμερικανού πρέσβη στη Λιβύη. Κυοφορείται σαν ιδέα ότι θα γίνει επανάσταση και ο λαός τους μνημονιακούς θα τους εξοντώσει. Ξέρετε γιατί? Γιατί και εσείς κύριε Σαμαρά έχεις ευθύνη που επί δύο χρόνια έχανες τον αντιμνημονιακό και έχανες τους οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας να πιστεύουν ότι υπάρχει λύση χωρίς το μνημόνιο. Έχεις μεγάλη ευθύνη. Αν η Ελλάδα σήμερα έχει κατά την πλειοψηφία της αντιευρωπαϊκό προσανατολισμό, φταίει και ο Σαμαράς. Αν ο Σαμαράς είχε πάει από την αρχή να στηρίξει τον Γιώργο Παπανδρέου, να πάνε ενωμένοι στην Ευρώπη να κάνουν διαπραγμάτευση και η διαπραγμάτευση θα ήταν καλύτερη και ο Παπανδρέου δεν θα είχε κάνει τα λάθη που έκανε πάνω στον πανικό του. Θα ήταν δηλαδή, δεν ξέρω αν θα είχαμε γλιτώσει το μνημόνιο γιατί και οι δύο είναι ανεπαρκείς, και ο Παπανδρέου και ο Σαμαράς, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα είχαμε κατά τη βελτιωμένη σύμβαση. Ήταν έγκλημα που ο Σαμαράς ακολούθησε την τακτική και διέγραψε μάλιστα την Τώρα Μπακογιάννη επειδή ψήφισε το μνημόνιο και τώρα έγινε αρχιμνημονιακός ο Σαμαράς. Αφού επειδή χρόνια σήκωσε τα λάβαρα του αντιμνημονίου. Για να δούμε τώρα, να δούμε εδώ οι φίλοι μας τι λένε. Τι
Λέει εδώ ένα κύριο αξιότιμο, κύριε Πρόεδρε, διάβασα ένα άρθρο στο διαδίκτυο που λέει ότι η Χρυσή Αυγή αμφισβητεί ότι υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο. Επίσης δίνουν αμοιβή σε όποιον φέρει αποδείξεις για νεκρούς. Μπορείτε να σχολιάσετε αυτή τη δήλωση. Νομίζω ότι σχολιάσαμε ήδη. Και ποιος ο λόγος, επίσης πριν μερικές μέρες, κάποιος στην εκπομπή Μακελιό ήθελε να ξέρει πόσα θύματα υπήρξαν. Τα θύματα τα γράφουμε από το Σικάγο, είναι ο φίλος μας ο κύριος Θόδωρος, στο πρόσφατο τεύχος της εφημερίδας Αντιδιαπλοκή. Μπέστε στο αντιδιαπλοκή.gr και σε εσωτερική σελίδα λένε με τίτλο «Ποιοι είναι οι αληθινοί νεκροί του Πολυτεχνείου». Αναφέρονται ένας προς έναν νεκρή και πρώτος είναι βουλευτής της Ένωσης Κέντρου. Τώρα η Χρυσή Αυγή τι λέει, τα μυαλά τους και μια λίρα. Λοιπόν, άλλωστε διαχέεται και χρόνια ακούω, είναι μύθος ότι είχατε νεκρούς, χρόνια ακούω από φασίστες βέβαια και από Απριλιανούς, από νοσταλγούς της Χούντας. Ο κύριος Αντώνης λέει, αγαπητέ κύριε Λεβέντη, είναι πολύ απλή η έξοδος της χώρας από το οικονομικό τέλμα, να απολυθούν πάρα αυτά όλοι αυτοί που, λέει μια βαριά φράση, που διορίστηκαν στο δημόσιο στα πλαίσια των πελατειακών σχέσεων. Μόνο έτσι θα επέλθει κάθαρση. Ας πεθάνουν στην πείνα αυτοί που έκαναν την ατιμία και να χάσουν τη δουλειά τους, παρά να πεθάνουμε όλοι μαζί οι έντιμοι πολίτες που αγωνιστήκαμε και ματώσαμε στον ιδιωτικό τομέα. Αυτές είναι οι απόψεις του κυρίου Μάνου, κύριε Αντώνη μου. Δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Εγώ δεν μπορώ κανένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, ακόμη και κομμάτι περιπεσών, σε φαύλη διαδικασία, γιατί όντως η πολλή των δημοσίων υπαλλήλων, ένα μεγάλο ποσοστό, διορίστηκε με μέσον, με φαυλότητα, με διαδικασίες φαύλες και πλάγιες. Ούτε αυτό το κομμάτι δεν μπορώ να το ρίξω στην πυρά. Μάλιστα σε κάποια εκπομπή τι είχα πει, να γίνει και ένα δημοψήφισμα μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων και να ερωτώνται, ξέρω εγώ, πρέπει η δαπάνη της μισθοδοσίας σας να μειωθεί κατά 30%. Τι θέλετε, να απολύσουμε το 30% ή να πάρετε όλοι 30% λιγότερο? Εγώ πιστεύω ότι κάθε πολίτης εργαζόμενος που βγαίνει στην ανεργία δημιουργείται ένα κοινωνικό τραύμα. Ο κύριος Μάνος μέσα από τα πλούτη του μπορεί να μην καταλαβαίνει τον πόνο ενός ανέργου. Θα μου πείτε τους ανέργους του ιδιωτικού τομέα, κύριε Πρόεδρε, δεν τους λογαριάζεις? Όλα τα λογαριάζω. Όλα τα λογαριάζω. Και αν πρότεινα την άλλη φορά ταμείο αλληλεγγύης, δηλαδή να παρακρατιέται από το μισθό όλων μας, επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών, ακόμη και υπαλλήλων και δημοσίων και ιδιωτικών, ένα ποσοστό 3% για να είναι το Ταμείο Ανεργίας, ένα Ταμείο Αλληλεγγύης δηλαδή να θεσπίσουμε, ώστε το Ταμείο Ανεργίας να μην είναι μόνο για ένα χρόνο, αλλά να είναι μέχρι να βρει δουλειά ο άνεργος, όπως είναι στο εξωτερικό, στη Γερμανία. Δεν είναι το Ταμείο Ανεργίας για ένα χρόνο μόνο. Είναι επαόριστον, όσο ότου του βρει το κράτος δουλειά. Λοιπόν, αυτό είναι το καλύτερο. Και τον άνεργο τον νοιάζομαι. Πρώτα ένας πολιτικός πρέπει να έχει το ενδιαφέρον του στους πάσχοντες. Μετά στους λιγότερους, και καταλάβατε, δηλαδή πρέπει να ιεραρχεί τον βαθμό της δυστυχίας κάθε οικογένειας. Και ο άνεργος νομίζω είναι αυαρχίδα της δυστυχίας σε αυτή τη χώρα. Και δυστυχώς έγινε τώρα, πρέπει να έχει γίνει και ο πολυπληθέστερος τομέας της χώρας. Δηλαδή, το πιο μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού είναι άνεργο. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω απόψεις του τύπου «απολύστε τους», όσο με βρώμικο τρόπο και αν προσελήφθησαν. Γιατί λειτουργήσαν και έζησαν μέσα σε ένα κλίμα κοινωνικό το οποίο ανεχθήκαμε όλοι. Γιατί δεν επαναστατήσαμε. Εγώ βάζω
είδατε κάθε τόσο το 20 λεπτό με ομιλίες μου του 90 που έλεγα να ποινικοποιηθεί το Ρουσφέτη. Και δεν μπήκε επί 20 χρόνια η Ένωση Κεντρώνων στη Βουλή γιατί άλλοι διορίζανε. Εγώ θα έπρεπε να είμαι λογικά ο πρώτος που να λέω στην πειρά οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν το κάνω όμως και γιατί αντίκειται στις αρχές μου, αλλά και γιατί ένας άνθρωπος που πολιτεύεται, πολιτεύεται δημιουργικά, δεν πολιτεύεται εχθρικά προς κάποιες κατηγορίες πληθυσμού. Κύριε Λεβέντη μου, η Ελλάδα πώς είναι δυνατόν να επιστρέψει αυτά τα τεράστια ποσά που χρωστάει όταν εργοστάσια δεν υπάρχουν, η παραγωγή δεν υπάρχει, τα καταστήματα το ένα μετά το άλλο κλείνουν, θα πέσει μάνα εξ ουρανού, μήπως ή θα λυπηθούν την Ελλάδα οι πλούσιοι της Ελλάδος. Ακούστε, και σε αυτό το θέμα των πλουσίων της Ελλάδος έχω προτείνει το 15% της καταθέσης εξωτερικού και νομικών προσώπων και φυσικών προσώπων. Και το 7% της καταθέσης εσωτερικού και νομικών προσώπων και φυσικών προσώπων να δεσμευθούν υπέρ της Ελλάδος. Αλλά όχι τώρα όσο κυβερνάει ο Σαμαράς, αυτό να είναι το δώρο στον Πρωθυπουργό της Οικουμενικής Κυβέρνησης. Στον Πρωθυπουργό που ελπίζω εντός του Ιανουαρίου να ορκίσουμε, γιατί προβλέπω κατάρρευση του Σαμαρά. Οι πλούσιοι λοιπόν της Ελλάδος, δεν είναι τι πλούσιοι, οι πλούσιοι έχουν περισσότερα λεφτά. Θα είναι μεγαλύτερο το ποσό που θα τους παρακρατηθεί. Ο έχουν λιγότερα θα παρακρατηθούν λιγότερα. Ποσοστιαίως θα γίνει αυτό. 15% για τους εκτός Ελλάδος, 7% για τους εντός Ελλάδος. Και κάποιοι που μου επιχειρηματολογούν και λένε μα εμείς πληρώναμε τους φόρους μας κανονικά, εμείς ναι, και επειδή πληρώνατε τους φόρους, δεν έχετε υποχρέωση να συμβάλλετε στο να σηκωθεί η χώρα όρθια. Δηλαδή αυτό που προτείνω τόσο σκληρό είναι. Εδώ κινδυνεύει. Αν δεν ανακεφαλαιώσουμε τις τράπεζες, αν δεν είχαμε πάρει τα μέτρα που πρέπει, να τα είχατε χάσει όλα. Άλλωστε με κοψίματα μισθών, με κοψίματα συντάξεων, με αύξηση τιμαρίθμου, όχι 7%, 30% ήδη μας έχουν αφαιρέσει από τη ζωή μας. Μια θυσία παραπάνω, και γιατί την ζητώ τη θυσία αυτή. Διότι όποιος αναλάβει πρωθυπουργός αυτής της οικουμενικής κυβέρνησης πρέπει να έχει μπροστά του 3 μήνες να διαπραγματευτεί. Αν λύγει κάποιο ομόλογο ή κάποιο έντομο γραμμάτιο, δεν πρέπει να έχει το άγχος. Γι' αυτό θέλω αυτό το ποσό να δημιουργήσουμε, ένα ποσό 15 με 20 δισεκατομμύρια ευρώ, να είναι η πρίκα προς τον νέο Πρωθυπουργό. Θα είναι η τελευταία προσπάθεια που θα κάνει η Ελλάδα μήπως μείνει στο ευρώ. Η τελευταία προσπάθεια που θα κάνει η χώρα μας μήπως σηκωθεί ξανά όρθια. Και είπα μάλιστα σε κάποιο ραδιόφωνο και 5% μόνο να είναι η ελπίδα, το ποσοστό ελπίδας για να μείνει η χώρα στο ευρώ. Αξίζει να παλέψουμε. Γιατί θα είναι η μεγαλύτερη εθνική ήττα το να μας αποβάλουν από το ευρώ και από την Ευρώπη. Το να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ θα είναι η μεγαλύτερη εθνική ήττα μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Αυτή είναι η άποψη. Λέει ένας κύριος εδώ, κύριε Λεβέντη, γιατί στηρίζετε το ΣΥΡΙΖΑ που έχει εγκληματικές οργανώσεις μέσα στις τάξεις της κοινοβουλευτικής ομάδας Τατσόπουλος και άλλη Χρυσή Αυγή και ΣΥΡΙΖΑ εκτός νόμου. Ακούστε, σας παρακαλώ θερμά, δεν μπορώ να δεχθώ τις απόψεις των εγκληματικών. Η Χρυσή Αυγή ενδεχομένως, δεν ξέρω, είπα στο χέρι της είναι να πείσει ότι είναι νομόφρον κόμμα. Στο χέρι της είναι να παγιώσει την αντίληψη ότι είναι μια οργάνωση παρακρατική. Λοιπόν, χρήζουσα να τεθεί εκτός νόμου. Στο χέρι της είναι και από τη συμπεριφορά της θα εξαρτηθεί. Αλλά για το ΣΥΡΙΖΑ, στο ΣΥΡΙΖΑ τι συμβαίνει. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός σοφρών ανθρώπων,
σοφρόνων ανθρώπων και υπάρχει και ένας αριθμός εξτρεμιστών. Και απομένει με τη βοήθεια όλων μας να βοηθήσουμε οι σοβαροί να αποβάλουν από το ΣΥΡΙΖΑ τους έξαλλους. Κάθε κόμμα και το ΠΑΣΟΚ όταν ήταν αρχικά, το ΠΑΣΟΚ νομίζετε και αυτό είχε καθορισμένη στάση, κατάφερε όμως ο Ανδρέας Παπανδρέου και το οδήγησε στη φαυλότητα που το οδήγησε. Το αστικοποίησε βέβαια, το εκμάβλησε, το ξεφτύλισε. Άλλο πράγμα το κόμμα του. Εδώ φρονώ, εγώ έχω την άποψη ότι το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να ταυτιστεί με τη Χρυσή Αυγή. Δεν μπορεί να ταυτιστεί. Άλλο η οπαδή του Χίτλερ και άλλο ένα κόμμα αριστερό το οποίο έχει κάνει τα λάθη του, έχει κάνει καταλήψεις, έχει κάνει παρανομίες είναι αυτά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έχει στηρίξει απεργίες παράνομες που εστρέφονται κατά της οικονομίας της χώρας. Είναι υπεύθυνο ίσως και για νεκρούς, λένε κάποιοι στη Μαρφίν, δεν ξέρω, που εμπόδισαν να πλησιάσουν τα σωστικά συνεργεία κλπ. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Στήριζε κοκκουλοφόρους συστηματικά, έστερνε νομικές συμβουλές σε κοκκουλοφόρους. Αναφέρονται αυτά και ίσως έγιναν. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το 27% που ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ είναι κακοποιή. Δεν μπορώ να το δεχθώ αυτό. Έτσι, γιατί αύριο μπορεί να αυτή το 27 να γίνει 40. Θα παραδώσω κυβέρνηση σε αυτούς. Σε εγκληματική οργάνωση θα παραδώσω κυβέρνηση. Πριν φτάσουμε λοιπόν εκεί, θα καλέσουμε το ΣΥΡΙΖΑ να συμμετάσχει στις διαδικασίες σύνθεσης μιας οικουμενικής κυβέρνησης. Και μάλιστα είπα και επιμένω ότι πρέπει να του δώσουμε και την Πρωθυπουργία. Ο Σαμαράς που μπήκε σήμερα, τι είναι και αυτός, ένας που πρόδωσε το κόμμα του, ένας που έκανε ακροδεξιό κόμμα, τι είναι ο Σαμαράς, ένας που φώναζε κατά του μνημονίου, σε τι είναι πιο αξιόπιστος από τον Τσίπρα. Ακούστε, στην κρίσιμη καμπή που είναι η χώρα μας πρέπει να υπάρξουν υπερβάσεις και όχι να στεκόμαστε σε κόμπλεξ του παρελθόντος. Την Ένωση Κεντρών την ειρωνεύονται στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν με ενδιαφέρει. Είδατε όμως στο κρίσιμο αυτό σημείο στηρίζω το δικαίωμά τους να συμμετάσχουν στην κυβέρνηση. Και την υποχρέωσή τους μάλιστα να συμμετάσχουν και δεις τον καθοριστικό ρόλο του να χαράξουν την οικονομική πολιτική που όπως λένε έχουν άλλο τρόπο και άλλη λύση να το επιτύχουν. Γιατί όσο διαιωνίζεται ο μύθος ότι αυτοί έχουν άλλο τρόπο και θα μας βγάλουν από την Ευρώπη, οι ξένοι θα έχουν μεγάλο δισταγμό να στηρίξουν την παραμονή της Ελλάδος στο ευρώ. Πρέπει να το καταλαβαίνετε αυτό. Και τις απόψεις αυτές που κομίζω, δεν τις κομίζω, τις κομίζω μετά από συνομιλίες που έκανα και με ξένους πολιτικούς. Δεν τους λέει, πού δίνουμε τα λεφτά μας κύριε Λεβέντη, μου λένε. Αύριο πέφτει ο Σαμαράς και έρχεται ο Τσίπρας και λέει, φεύγω, διαγράφω τα χρέη, εμείς θα έχουμε καταστραφεί. Θα πρέπει να παραιτηθούμε ή να περάσουμε από δίκη όλοι εμείς που κυβερνώνται στα διάφορα κράτη, γιατί δώσαμε λεφτά εις μια τέτοια Ελλάδα που δεν είχε καταλήξει που ανήκει η Ελλάδα. Ξέρετε ότι στην Ευρώπη εωρείται ένα ερώτημα. Αυτή η χώρα η Ελλάδα θα μείνει ευρωπαϊκή, έχουν καταλήξει σε αυτή τη χώρα. Δίνουμε εικόνα, ας πούμε, πώς να σας πω, Καντάφη, μερικές φορές με τη συμπεριφορά μας. Δίνουμε εικόνα ταλαντευόμενης χώρας που δεν ξέρει που θα κάτσει μπήλια. Έτσι. Και αποβαίνει εις βάρος μας αυτό. Η αστάθεια, η έλλειψη προσανατολισμού έχει κόστος εις μια χώρα. Εγώ σαν Βασίλης Λεβέντης και το κόμμα μας σαν Ένωση Κεντρών είμαστε σταθερά προσιλωμένοι στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Ελλάδος. Και τι σας είπα λίγο πριν. Η μεγαλύτερη ήττα του αιώνα που διανύουμε θα είναι η μεγαλύτερη εθνική ήττα θα είναι η αποβολή μας από την ΟΝΕ,
από το ευρώ. Λοιπόν, τώρα να δούμε το πεντάλεπτο της Ένωσης Κεντρών και θα βάλουμε στο τέλος το 20 λεπτό. Θα δούμε το πεντάλεπτο της Ένωσης Κεντρών, κυρίες και κύριοι. Θα επανέλθουμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής διαδικασίας, μην φύγετε από τους δέκτες σας, και θα και το 20 λεπτό θα μπει στο τέλος της σημερινής εκπομπής.